Έφτασε η στιγμή να παραδεχθώ ότι ο Τάκης είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής του Survivor. Είναι ο μόνος που μας δίνει λίγο ψωμάκι. Και λίγο νομίζω θα έλεγες ότι το Survivor τέλειωσε και χάρηκα. Όχι, τέλειωσε. Παίζει ακόμα, παίζει κάθε βράδυ ακόμα. Παίζει και ο μόνος που είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής και δίνει λίγο ψωμάκι. Μπράβο, Τάκη! Παίζει ο Τάκη! Μαζί σου, Τάκη, διότι είναι ο μόνος που προκαλεί, λοιπόν, ο Τάκης εκεί πέρα, με τις συμπεριφορές του. Και όχι μόνο τη μία ομάδα, και τις δύο ομάδες. Αυτό είναι πολιτισμός. Αυτό είναι πολιτισμός, για να είσαι να προκαλείς, να δημιουργείς κάτι. Πέντε ώρες σοου. Θέλεις να δεις πολιτισμό? Θέλω. Δείτε το. Έπαθε Αναστάσιο Ράμμο. Κλαίω. Τάκης και Σπύρος, έτοιμοι. Φέρει τελευταίο κυβάκι για τον Σπύρο. Πάρτο, βάλτο. Δύο είχε ο Τάκης. Ο Σπύρος το καταφέρνει. 6-3 το σκορ. Αυτός είναι ο Ποσειδώνας. Δεν τον είδα, δεν σε είδα, ρε γλυκό. Δεν σε είδα, ρε γλυκό. Από τότε που προκάλεσε την τύχη σου, νομίζω ότι δεν έχει τύχη. Φοβάμαι μην ψηφιστεί σήμερα. Κινδυνεύει. Σπύρο, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω τι θα γίνει με την ομάδα σου εκεί πέρα, αλλά. Αλλά Γκότσι, μην αγχώνεσαι, μην τα βάζεις με τον Τάκη, Γκότσι. Αύριο εδώ πάλι θα. Τι ακριβώς έγινε, γιατί είδα ένα μεγάλο τσακωμό στον Εγώ ήθελα να παίξω από την αρχή με τον Σπύρο και ο λόγος αυτός είναι ότι δεν είμαι τόσο γρήγορος όσο τα υπόλοιπα παιδιά στην ομάδα. Σε αυτή την πίστη είμαι πολύ γρήγορος και το έδειξα. Απλά τα έβγαλα με τον στόχο σήμερα. Γι' αυτό διάλεξα τον Σπύρο, ώστε να πάρω μέτρα, να είμαι πιο σίγουρος με τον στόχο. Με την ομάδα και κάποια παιδιά, ας πούμε, συγκεκριμένα ο Ηλίας ο Γκότσις, είπε ότι έκανα λάθος εγώ στο ματσάρισμα, δεν έπρεπε να πάρω. Έπρεπε να πάρω το μπάρτζι ή το. Δεν ξέρω ποιον άλλο μου είπε. Κατόπιν εορτής είναι πολύ εύκολο να λέμε κάτι. Δεν μπορεί κάποιο παίκτη να λέει από την προηγούμενη μέρα: εγώ αύριο θα πάρω αυτόν επειδή μπορεί να έχω βάλει κόντρα ή άνοιξα λογαριασμό. Και προφανώς είναι θέμα ψηφοφορίας, γιατί άμα είχαμε κερδίσει θα ήμασταν καλικούτσα πάλι, αγκαλιές, φιλιά και σπροξήματα χαράς. Τώρα προφανώς αρχίζει όλο αυτό. Σήμερα λοιπόν ήθελα να βγω να παίξω, γιατί δεν έπαιξα στα δύο τελευταία παιχνίδια. Ο Ηλίας ο Γκότσις, αυτός ο φοβερός παιχταράς, το έχω παραδεχτεί σαν παίκτη, είναι πολύ καλός. Δεν έχει όμως τα κότσια. Να βγει να πάρει έναν σάκι να μπει από μόνο του ποτέ. Και να παίρνει από το μεσαίο ράφι για να φέρει νίκες. Και μετά μου λέει: δεν θέλει τα στατιστικά του. Στατιστικά ήταν λάθος. Γιατί επειδή είπες δεν το είπα, το είπα. Αλλά εκείνη την ώρα που ενώ το σκέφτηκαν κι άλλοι, νομίζω κανείς δεν είχε τη διάθεση να τσακωθεί και να χαλάσει τη διάθεσή του. Το είπα ότι θα βγω από την προηγούμενη μέρα και θα πάρω το Μαρτίκα. Δεν διαφώνησε κανένας πριν τον αγώνα. Είδα μόνο το πρόσωπο του Γκότσι που δυσανασχέτησε. Σκοτίνιασε. Γιατί δεν την πίστα ότι δεν του βγαίνει αυτού. Τρεις σερί ήττες ο παιχταράς δεν έχει φέρει ποτέ και τον πείραξε. Λοιπόν, αυτό το θεωρώ πολύ πουλο που έκανε. Τα ματσαρίσματα γίνονται λάθος. Επειδή βλέπω ότι με το που πας να πάω από κάτι, επειδή οι υπόλοιποι έχουν λίγο πιο δυνατή φωνή, κατευθείαν κάνω πίσω, γιατί θα πρέπει να βγω μπροστά, να αρχίσω να φωνάζω, να λέω την άποψή μου και θα ξεκινήσει όλη η φασαρία. Θα έπρεπε όποιος είχε αντίρρηση και όχι είδα φάτσες ξυνισμένες να σπάσετε αυγά όποιοι θέλετε και να βγείτε μπροστά και να πείτε ο Τάκης δεν πρέπει να πάρει το Μαρτίκα. Εγώ δεν κάνω τον απανταδόρο του Τάκη αυτή τη στιγμή, απλά επειδή βλέπω με βλέμματα τύπου ξυνισμένα. Όχι ρε φίλε, έχεις αντίρρηση, βγεις και πες το. Θεωρώ ότι πλέον υπάρχουν κάποιοι τοξικοί χαρακτήρες πάρα πολύ έντονοι, οι οποίοι βγαίνουν μπροστά, λένε αυτό που θέλουν, αλλά τι έχει γίνει. Είναι τόσο χειριστικοί κάποιοι άνθρωποι στην ομάδα μας, που επειδή ξέρουν οι άλλοι ότι θα αντιδράσουν και θα γίνουν, θα εκραγούν, δεν μιλάνε. Οπότε έχουμε καταντήσει οι άνθρωποι που έχουν μια λογική στο κεφάλι τους να μην μιλάνε για να μην εκραγούν οι τοξικοί και οι τοξικοί να παίρνουν πάντα το λόγο και μετά αφού πάρουν και το λόγο, είτε χάσουμε είτε κερδίσουμε, πάλι θα νευριάσουν και στο τέλος θα λένε «Μα δεν με αφήνεται να μιλήσω». Ο Τάκης στον αγώνα μαζί μου και ενώ πηδήξαμε μαζί στο ποτάμι, θέλησε να μου ρίξει δύο αγωνιές, μία κάτω από το νερό και, την ώρα, και μία την ώρα που πήγα να ανέβω την πλατφόρμα. Είναι πάρα πολλές φορές που έχει έρθει και μου έχει ζητήσει συγγνώμη, είτε γιατί με έχει χτυπήσει, είτε γιατί φωνάζει με κακό πρόσημο όταν αγωνίζομαι. Και πραγματικά δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτό, αλλά βλέπω ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα όσον αφορά τον Τάκη και από την ομάδα του, αλλά και από εμάς. Βανιά! Βανιά! Ρίξε μας το βάρ, σε παρακαλώ. Το βαρ. Το βαρ. Ω, αυτό είναι βαρ. Το βλέπετε το βαρ. Ναι, ναι. Μπορώ να το ξαναδείξω. Αυτό είναι βαρ. Αυτό είναι το βαρ. Κεντρικά αυτό είναι το βαρ. Πες το βαρ. Τι είναι το βαρ. Το βαρ, δεν ξέρεις τι είναι το βαρ.
αυτό. Ήταν σκεμμένο τώρα αυτό ή δεν ήταν. Να το ξαναδώ. Δεν ξέρω. Δεν τον είδε, παιδιά. Περίμενε. Παιδιά, όχι, όχι. Είναι πέναλτι. Κόκκινη. Σε ποιον από τους δύο. Γιατί εγώ βλέπω τον Μπάρτζη να κουτσένει από πριν. Όχι. Τι λες, ρε. Ξανά. Το βάζω. Ξανά. Έχει αργή που το πας αργά. Κοίτα. Οπ. Έλα, παιδιά, ήξερε θα τον βρει. Σχεδόν τον έκανε να φαίνεται χαριτωμένο. Όχι, το κάνει το πόδι έτσι, το κάνει λίγο. Το περνάει λίγο. Δεν να ρωτήσω κάτι. Δεν μπορεί να συμβεί πραγματικά να πα να κάνει μια κίνηση και να μην δει τον άλλο. Πάω εγώ τουαλέτα. Άνοιξε λίγο πλάνο. Θέλω να φύγω. Θέλω να φύγω, ρε παιδί μου, να πάω τουαλέτα. Και δεν κοιτάζω. Και κάνω έτσι. Σε βρίσκω. Δεν τον είδα. Πού είσαι το τέτοιο. Πού είσαι. Δεν γίνονται αυτά. Συγγνώμη, κάτι έπιασα. Ναι, αλλά α πούμε να σου πω κάτι. Πολλέ φορέ δεν υπολογίζει λίγο με το μάτι και ξέρει, ρε παιδί μου, σε ωριακά για να τον βρει. Δεν κοιτούσε από την άλλη. Κοιτούσε ευθεία. Με την περιφερειακή σου όραση. Τον βλέπει τον Μπάρτζη που έρχεται από εδώ. Ξέρει τι αποφασίζει με τον εγκέφαλο. Έχει μία μαϊμού με τον εγκέφαλο η οποία λοκάρει, έχει τα joystick και σου κάνει και βλέπει τον Μπάρτζη. Και κάνει, προλαβαίνεις, πάρ' το γρήγορα, πάρ' το παιδιά. Γρήγορα, προλαβαίνεις πόδι, μπρρρ, και το πατάει. Ακούστε λίγο. Βάνια, το βάρ. Ο Τάκης, κοίτα, απλώνει πόδι. Θα το δεις μετά, ότι κάνει αυτό το λίγο, το άνοιγμα που κάνουμε μερικές φορές. Το χταποδέ, πολύ ωραίο. Παιδιά, σε ποιον από τους δύο. Στον Τάκη. Αφού πριν από λίγο τον εκτίεζε. Πώς λέγεται στο Champions League που πάνε και τσεκάρουν. Βάρ. Αυτό Ολολάδος. Πώς το λένε αυτό που το ξαναβλέπεις. Σ' αγαπάω, ρε παιδί, σ' αγαπάω. Και το έβλαβα και πρόσφατα εσύ. Και έλεγα κάτι μου θυμίζει το Βάρ. Το Βάρ. Δεν είναι όνομα ο Βάρ, βάλε τον Βάρ. Έτσι. Κοίτα το σας λέω. Εγώ σας λέω. Να φτιάξουμε. Λοιπόν, εδώ. Άπλωμα. Αυτή τη στιγμή εμείς φτιάχνουμε το Survivor. Το ξέρω. Θέλω να φτιάξουμε ένα Survivor κιόσκι εδώ πίσω. Να πηγαίνουμε να βάζουμε εκεί μέσα το κεφάλι στο Βάρ. Και να βλέπουμε αυτό. Στο Βάρ λέει. Έχει καταλάβει ακόμα. Στο Βάρ δεν είναι αυτό που βάζει το κεφάλι και από κάτω είναι πίθηκος και βγάζει φωτογραφία από τη ζωή. Ο διαιτητής δεν πάει στο Βάρ μέσα, δεν έχει ένα τέτοιο και βλέπουν replay την... Είναι απλά μια οθόνη. Ένα μόνιτο. Εγώ θέλω να έχω αυτό. Το κιόσκι. Θες να πας να σκύβεις και να βλέπεις. Ο Βάνιας θα το έχει έτοιμος, γιατί είναι έτοιμο. Έχεις κάνει γύρισμα ποτέ σε εξωτερικό χώρο που δεν βλέπεις την οθόνη. Πάνε και το κάνουν λιγάκι έτσι, γιατί σκύβεις δεν βλέπουνε. Ναι. Και τι σου πειράζει να φτιάξουμε ένα κιόσκι. Θες να φτιάξεις αγάπη μου εδώ πέρα ένα κιόσκι. Φτιάξε το μωρό μου, φτιάξε το ό,τι θέλει, ό,τι γουστάζει. Ένα κιόσκι, τι λόγησε. Θα βάζουμε φύλλα από εδώ έξω, έχουμε πολλά φύλλα εμείς. Φτιάξε το μωρό μου. Είναι καθαρή ανατροπή, είναι πέναλτι. Μην αλλάζεις θέμα από το μωρό μου. Μην αλλάζεις θέμα από το μωρό που σε είπε η κεντρικιά. Μην αλλάζεις θέμα, μην ξεφεύγεις. Αυτός είπε μωρό. Εγώ είπα μωρό. Εσύ είπες μωρό μου. Εγώ δεν είπα μωρό μου. Σφίγγει τώρα, αν υπάρχει ετοιμότητα. Πάρε το μάτι τώρα και πες το ότι ο Παναγιώτης Κατσουλάκης. Δεν μας έφτανε ο Καλούτα. Το Τζερόμ Καλούτα πάρε. Όχι παιδιά, θα με... Να το. Αλλά εγώ, επειδή το θέλω για το Survivor, θέλω να το κάνω και ως και Survivor. Δηλαδή, θέλω να μπω και, καταλάβετε, θεματολογικά μέσα. Έχουμε ένα παλιό τηλεφωνικό θάλαμο έξω, που μοιάζει πάρα πολύ με αυτό. Άμα στο φέρουμε και σου πούμε ότι είναι βάρθο και το ντύσουμε, και το ντύσουμε με κλαδιά, με φοινικόφυλλα. Αυτά που είχαμε φέρει τότε για το Μουτσινά. Για το Μουτσινά. Θα δημοσιεύσουμε. Θα ντύσουμε εμεί αυτό το Βάρ. Τέλεια. Μην φέρουμε και το Μουτσινά, όπω λέω, δεν έχει και δουλειά για του χρόνου. Να έρθει εδώ να βλέπει και αυτό το Βάρ μαζί. Μέχρι τον Ιούνιο όμω ο άνθρωπο έχει εκπομπή να βγάλει. Έχει δουλίτσα. Λοιπόν, πόσο θεμητό είναι όταν χάνει να μην ξέρει να χάνει και να βάζει τρεπλοποδιέ. Δεν είναι ωραίο. Είναι θολωμένο μου, ρε, επειδή αντιδράει πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι, θα σου πω κάτι, ο παίκτη είναι ξεκάθαρο, το έχει δηλώσει, δεν μπορεί να χάσει. Όταν χάνει, δεν γίνεται, του πάνε τα νεύρα. Είναι σε το κεφάλι του, α πούμε, κάνει. Δεν λέτε καλά που έχουμε και τον Τάκη και μα δίνει ψωμάκι. Τι λέτε τώρα, μα δεν είναι ψωμάκι. Ο Τάκη δεν είναι ψωμάκι. Τάκη ψωμάκι. Αν δεν υπήρχε ο Τάκη, τι σα συζητούσαμε αυτή την ώρα για να σα πω. Τώρα θα υπάρχει. Απλά να πω ότι δεν πάει πάρα πολύ άσχημα, επειδή τώρα θα δούμε το τελευταίο βίντεο που βγαίνει και υποψήφιο. Δεν είναι τόσο χάλια, έχει 48% επιτυχίε. Ωραία. Ενώ ο Γκότση με το οποίο τσακώνεται τόση ώρα βλέπουμε εδώ είναι στο 61. Δεν είναι τόσο φοβερό. Το λέει ειρωνικά τον Μπεχτάρα τον Γκότση και δεν τον νικητή του Survivor.